καλή και η πεθερά είναι εκείνη που δεν είναι καλή. Λοιπόν, δεν θα σας πω πολλά. Η δική μου ιστορία είναι απλή. Έχω μια νύφη, την Αγγέλα, και μένει με το γιο μου, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Και τι κάνει τώρα η μαμά της, η συμπεθέρα μου δηλαδή. Πέρυσι το χειμώνα πήγε και έμεινε μαζί τους. Τάχα δεν είχε λεφτά για θέρμανση, για να πληρώνει, να βάλει πετρέλαιο. Και πήγε και κάθισε από το Νοέμβρη μέχρι και το Μάρτι, η συμπεθέρα μου, στα παιδιά μου. Ναι. Σε χειμώνιασε από τον Νοέμβρη μέχρι το Μάρτι. Σε χειμώνιασε κανονικά. Καλά, τώρα εγώ να σας πω ότι το ίδιο θα κάνει, φαντάζομαι, και φέτος, έτσι. Έχει βρει ένα πρόσχημα ότι τάχα έχει ρευματισμούς, είναι χρόνια χωρισμένη εκείνη, εγώ εδώ μεταξύ με χείρα, έτσι. Τέλος πάντων, εκείνη χώρισε από τα 35 της, πεταχτούλα η κυρία Ξένια, με το πρόσχημα λοιπόν ότι δεν έχει άλλον στον κόσμο από την κόρη της, κουβαλιέται στο σπίτι του γιου μου. Εγώ φυσικά γίνομαι αόρατη, και να σας πω το πιο απίστευτο. Εγώ δίνω τα χρήματα για το πετρέλαιο στο γιο μου κάθε χρόνο, για να βάλουν, να ζεσταίνονται. Εγώ παίρνω μια σύνταξη και εγώ πρέπει να είμαι ικανοποιημένη. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα θέμα, ότι εμένα δεν μου λένε να πάω, ας πούμε, αλλά τη συμπεθέρα την έχουνε και μένει ατέλειωτους μήνες εκεί. Αλλά το πιο σοβαρό απ' όλα, για μένα, είναι πόσο πολύ άσχημα επηρεάζει την εγγονή μου. Ξέχασα να σας πω ότι έχω και μια εγγονούλα, την Τίνα, που είναι από τον Κωνσταντίνα, δηλαδή το δικό μου το όνομα. Πόσο είναι 8 χρονό το πουλάκι μου. Πόσο? Τώρα. 8. Ωραία. Η συμπεθέρα, σας είπα, είναι σε ηλικία μου σχεδόν, αλλά το παίζει μπεμπέκα. Λοιπόν, τι κάνει, το δίνει στη μικρή κραγιόν να βάλει, τη βάζει μίνι, τη μιλάει για αγόρια. Και το κοριτσάκι μου είπε το καλοκαίρι που πήγε μια εβδομάδα διακοπές με εκείνη, τη συμπεθέρα μου δηλαδή, λέει η γιαγιά μου, είπε η άλλη μου γιαγιά, ότι τα αγοράκια πρέπει να τα φτύνω για να μου κολλάνε. Εγώ, παιδιά, έμεινα με ανοιχτό το στόμα, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, όταν ακούτε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εγώ τρελάθηκα όταν το άκουσα. Τι λέω, τι είναι αυτά που λες, Δίνα μου, τι να μου πει το παιδάκι. Καταλαβαίνετε τι κακό κάνει, έτσι, στη μικρή. Γι' αυτό πιο πολύ στεναχωριέμαι που πάει και μένει μαζί. Γιατί δίνει πολύ κακό πρότυπο στο παιδί. Τώρα τι να κάνω. Ξέρετε, τώρα τη σκέφτηκα και γι' αυτό σας πήρα να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας. Εγώ λέω φέτος να μην δώσω λεφτά για πετρέλαιο στο γιο μου. Γιατί κι εγώ, μην νομίζετε, 900 ευρώ σύνταξη παίρνω. Είμαι χείρα εδώ και 6 χρόνια. Λέω να μην δώσω λοιπόν λεφτά για το πετρέλαιο στο γιο μου. Θα πω ότι κάποια λεφτά δάνεισα στην αδερφή του άντρα μου, γιατί έχει ένα παιδάκι με πρόβλημα. Το ξέρει ο γιος μου ότι έχει θέμα, κάποιο πρόβλημα υγείας σοβαρό. Και θα πω ότι δεν έχω χρήματα για να σας δώσω. Ναι. Εγώ στο σπίτι μου πετρέλαιο έχω. Ας έρθουν να μείνουν εκεί, αμακριώνουν. Στο σπίτι μου χωράμε. Χωρίς τη συμπεθέρα, βέβαια, έτσι. Και αυτή ας βρει έναν τρόπο να βρει πετρέλαιο. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Απληρώνω εγώ πετρέλαιο για να μένει η συμπεθέρα εκεί και εμένα να με έχουν απ' έξω. Μάλιστα. Αυτά έχω εγώ να δηλαδή, σκέφτεστε εσείς τώρα για να πείτε ότι θα δώσετε τα παιδιά στην αδελφή σας, τέλος πάντων, τα λεφτά που θα βάζετε στο πετρέλαιο που έχει ένα παιδάκι με πρόβλημα, για να μην, βάλει πετρέλαιο ο γιος σας και να αναγκαστούν, επειδή κρυώνουν, να έρθουν να μείνουν σε εσάς. Ναι, γιατί να μην έρθουν να μείνουν και μαζί μου, δηλαδή, ωραία, μια χρονιά. Να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Θα βάζω εγώ πετρέλαιο για να πηγαίνει στην πεθέρα, να ξεχυμονιάζει. Καλά, το πετρέλαιο, κυρία Αντίνα μου, το βάζετε για το γιο σας, τη γυναίκα του και το παιδάκι. Δεν το βάζετε για την συμπεθέρα. Τώρα, ναι, το, αλλά πάει και στην πεθέρα. Αυτό είναι το αυτό θέμα. Αυτό είναι θέμα του γιου σας και της νύφης σας, γιατί το δέχονται. Γιατί δεν πάτε κι εσείς και θέλουν εσάς και θέλουν τη συμπεθέρα. Δεν έχει να κάνει με το πετρέλαιο. Γιατί υποτίθεται ότι εγώ έχω πετρέλαιο στο σπίτι κανονικά και τάχα εκείνη δεν έχει. Λοιπόν. Γιατί εκείνη τα χρησιμοποιεί τα χρήματά της σε λούσα και σε φιγούρα, γιατί είναι πεταχτούλα. Πολλά θέματα μαζί και τα έχετε μπλέξει, νομίζω. Πρέπει να τα πάρετε λίγο πιο ξεκάθαρα και μεμονωμένα, θέλετε, την άποψή μου. Πρώτον,
στο θέμα της ανατροφής του παιδιού και αυτά που λέει η συμπεθέρας, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, για μένα είναι αδιανόητο σε ένα 8χρονο να του φοράς κραγιόν, να του μιλάς για αγόρια και να λες το 8χρονο ότι πρέπει τα, να φτύνει που ισχύει μεταξύ μας να φτύνει για να κολλάει. Αλλά το λες 8 χρονών, τα λες όταν φτάσουν 18. Πάνω 18. Λοιπόν, δεν τα λες το 8χρονο, τα παιδάκια πρέπει να μεγαλώνουν πιο φυσιολογικά. Και γενικότερα αυτά μας φάγανε. Μιλάς για αγόρια, ότι πάμε από μικρά και αρχίζουμε και του λέμε από 6 χρονών άφηλα το αγοράκι, αυτό. Και αυτά είναι τα λάθη. Τα παιδάκια πρέπει να μεγαλώνουν πιο φυσιολογικά με άλλα παιδάκια. Και... Λοιπόν, οπότε αν όντως συμπεριφέρεται έτσι, αλλά αυτό και πάλι δεν είναι δικό σας θέμα, κυρία Ντίνα μου. Ο γιος σας δεν τα βλέπει αυτά. Δεν βλέπει ότι η πεθερά του βάζει κραγιόν στο 8χρονο. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν το κάνει και μπροστά του. Και αν το είδε, εμένα μου το είπε το παιδάκι. Γιατί δεν το λέτε? Να του πείτε ότι εγώ έχω ανησυχήσει, γιατί μαθαίνω αυτά τα πράγματα και ακούω. Να του το πω. Δεν το έχω πει για να μην δημιουργώ θέματα, αλλά σκέφτομαι ότι το καλύτερο είναι όσο πιο λίγο πηγαίνει εκείνη εκεί και συναναστρέφεται τόσο πολύ με τη μικρή, τόσο καλύτερα είναι. Ναι, αλλά γι' αυτό λέω, να μην του δώσω καταλάβει, τα τον φοβάστε φέτος. Λίγο το γιο σας. Τον φοβάστε, δεν θέλετε να πείτε. Ξέρετε τώρα, τα αγόρια, άμα τους πεις κάτι, πάντα είναι υπέρ τη συζύγου. Αυτό αλλά γίνεται πάντα. Το και επειδή τον φοβάστε, πάτε να τα κάνετε όλα από πίσω και να πείτε και ψέματα. Δεν θα πω ψέματα. Εντάξει. Γιατί εγώ είμαι υποχρεωμένη να τους δίνω τα χρήματα για το πετρέλαιο. Όχι, αλλά όλα αυτά ξεκινάνε επειδή έχετε μια ανταγωνιστική σχέση με τη συμπεθέρα σας. Εντάξει, άμα υπάρχει τέτοιο θέμα και εσείς δεν θα το νιώθατε. Εσείς να είστε απ' έξω και οι άλλοι να μένουν μέσα στο σπίτι του, σαν να είναι δικό της. Όχι. Και με χρήματα δικά σου. Όχι, δεν θα το νιώθαμε. Εσείς δίνετε τα χρήματα. Για να βάζει πετρέλαιο ο γιος σας και να ζητείτε και το εγγονάκι σας. Τώρα, αν ο γιος σας θέλει να έχει την πεθερά του, το σκύλο του και τους φίλους του μέσα στο σπίτι, αυτό το κρίνει ο γιος σας. Εσείς θα δείτε στο γιο σας. Γιατί με το λέτε κατευθείαν στο γιο σας. Γιατί και... ξέρετε, αυτό σας λέω, ότι μόλις παντρευτούν τα αγόρια είναι στο παιδί. Κυρία Ντίνα μου, ακούστε να σας πω λίγο κάτι. Έχετε μία, όπως είπε και η Κατερίνα, μία ανταγωνιστική σχέση με την συμπεθέρα σας, χωρίς λόγο και αιτία. Και εμφανισιακά κρίνει τον εαυτό σας. Και σε προσωπικό επίπεδο. Καταρχάς, αν ήταν πεταχτούλα, θα είχε κάποια σχέση, θα συζούσε, ελεύθερη γυναίκα είναι, δεν θα πήγαινε να μείνει στην Ήφη και στο Γαμπρό. Ένα αυτό. Από εκεί να το πάρουμε. Δύο. Αυτά που λέτε για το παιδί έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Το ότι μένει εκεί έχει ανάγκη λόγω του ότι δεν έχει ζεστασιά στο σπίτι της και πηγαίνει και πάει και μένει στο παιδί της και στο εγγόνι της. Όχι, ευκαιρία ψάχνει τώρα. Ευκαιρία στο τι? Ευκαιρία ψάχνει να πάει στο παιδί και κυρία στο εγγόνι. Κυρία μου, πάει ένα χρονικό διάστημα, είπατε, για να ξεχειμωνιάσει. Πάει Νοέμβριο με Μάρτιο. Δεν πάει Απρίλιο με Ιούλιο. Τι είπατε? 5 μήνες κάθεσε. 5 μήνες πάει, γιατί έχει ανάγκη να ζεσταθεί. 5 μήνες να ζεσταθεί, βεβαίως. Πολλοί κόσμος το κάνει αυτό, κυρία μου. Συγγνώμη να σας το ξέρετε πόσες οικογένειες την περίοδο του χειμώνα πηγαίνουν σε ένα σπίτι γιατί δεν υπάρχουν λεφτά για θέρμανση. Εσείς γιατί το βλέπετε αυτό ότι έχει ανάγκη αυτή η γυναίκα? Και από τη στιγμή δεν που είναι πεταχτούλα. Τώρα τόσους μήνες να μένει μέσα σε ένα σπίτι. Πρώτα απ' όλα δεν είναι σωστό να πάει να μένει μέσα στο σπίτι του παιδιού. Εσάς τι σας νοιάζει αφού. Τα παιδιά πρέπει να είναι μόνα τους, να είναι εξάρτητα. Ακούστε να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που την ανέχεται ο γιος σας και την ανέχεται και η νύφη σας, δηλαδή η κόρη της, τι πρόβλημα έχετε εσείς? Εντάξει, δηλαδή, εμένα που μένει η πεθερά μου στο σπίτι χειμώνα, θα μου πει εμένα η μάνα μου από το Βόλο, όχι, δεν θέλω να μένει η Ειρήνη. Από πού και ως πού. Εσείς γιατί μπλέκεστε σε αυτό το κομμάτι? Πρόβλημα. Ζηλεύετε. Θέλετε να πάτε να μείνετε να κι μιλήσεις, εσείς. Παιδιά, λίγο, να πει, γιατί να μην μείνω κι εγώ μαζί τους, ή να έρθουν να μείνουν εκείνοι σε μένα. Εγώ δεν θέλω να είμαι μαζί τους. Πάτε να μείνετε. Το έχετε ζητήσει εσείς να μείνετε μαζί τους? Να πάτε κι εσείς. Αυτό σκέφτομαι τώρα, αυτό σας λέω. Ότι εφόσον βλέπω έτσι, θα κοιτάξω κι εγώ να τους πω να έρθουν σπίτι μου να είναι το χειμώνα. Το σκέφτεστε. Γιατί αν δεν τους δώσω χρήματα για το πετρέλαιο, θα αναγκαστούν να έρθουν σε μένα που έχω το πετρέλαιο. Καταρχάς, αυτό που έχετε μερικοί γονείς, ότι ουσιαστικά κρατάτε τα παιδιά σας με το οικονομικό, για μένα είναι απαράδεκτο. Το ότι θέλει ένας γονιός να βοηθήσει το παιδί, το κάνει με όλη την καλή του διάθεση. Όχι για να κρατάει το παιδί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τύπο εκβιασμό. Ναι, είναι σαν εκβιασμό. Ότι εγώ δεν βάζω τόσα λεφτά για το πετρέλαιο, να αναγκαστείτε αυτά να μείνετε σπίτι. Καταρχάς, το να ξεσπιτώνετε μια οικογένεια, ένα παιδάκι και το γιο μόνο και μόνο για να τους έχετε εκεί και να νιώθετε εσείς καλύτερα, επειδή δεν τους έχει πεθερά και τους έχετε εσείς. Είναι πολύ εγωιστικό. Πάρα πολύ εγωιστικό. Δηλαδή, νομίζω. Γιατί και εγώ μόνη μου είμαι, όπως είναι και εσύ, δεν θέλω εγώ παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Πέπη.
60 ετών από την Καβάλα. Καλημέρα κυρία Πέπη μου, καλημέρα και στην όμορφη Καβάλα. Τι κάνετε? Πολύ καλά εσείς. Εγώ κορίτσια ή και αγόρι του παλικάρι, δεν ξέρω πώς το λένε. Ο Μαρίνος, ναι. Το συμπαθώ και πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είναι η μοναδική φορά από τις εκπομπές που έχω δει και σας παρακολουθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό που δεν συμφωνώ με την Κατερίνα και την Τζορτζίνα. Τζορτζένα, δεν συμφωνώ, ναι. γιατί είμαι πεθερά και αντιμετωπίζω μόνο σε ένα πράγμα διαφωνώ. Στα υπόλοιπα που λέει αυτή η κυρία έχει απόλυτο δίκιο. Ωραία, εξηγήστε μας. Εγώ είμαι μια μικροσυνταξιούχα γυναίκα που παίρνω σύνταξη 250 ευρώ. Είμαι πολυασθενής, δίνω 80 ευρώ στα φάρμακά μου κάθε μήνα, με συντηρεί η κόρη μου, γιατί εκείνη εργάζεται και είναι ελεύθερη. Λοιπόν, έχω τη συμπεθέρα μου, δεν μπορώ παιδιά να πάρω κάτι στα παιδιά, στα εγγόνια μου. Τα παίρνω και τα τρώει η συμπεθέρα μου. Θέλουν δηλαδή κάτι που μέχρι σοκοφρέτες που πήρα στα παιδιά, μόλις τις πήγα ήρθε αυτή από πίσω και λέει «Α, αυτά είναι για τη γιαγιά» και χλάπα χλούπα τα άφαγε. Δεν έχει ανάγκη. Σε αυτό δεν συμφωνώ με την κυρία αυτή που μιλάει, ότι εμένα δεν έχει ανάγκη. Παίρνει νίκια, παίρνει σύνταξη, παίρνει απ' όλα. Λοιπόν, και περιμένει από μένα με τα 250 ευρώ να τη ζήσω, δηλαδή αγανακτώ. Να στείλω κάτι στα εγγόνια μου, έστειλα ας πούμε παστίτσιο, το έφαγε αυτή. Απαπα, το έφαγε στον δρόμο σου. Δεν μπορώ να στείλω κάτι στα εγγόνια μου. Τρώει τα γαμιδάκια, ε. Και εσείς εκεί... Πού ξαναδείς τη ζωή μου, παιδιά, είμαι... Ενώ με την ύφη μου, εγώ την ύφη μου, αν δεν ήταν αυτή η γυναίκα, θα τα πήγαινα πάρα πολύ καλά. Έχει λέει ψυχολογικά. Και επειδή έχει ψυχολογικά αυτή, θα την πιντεΐζω εγώ. Καλά, και εσείς μην ξαναπάτε γαμιδάκια και σοκοφρέτες. Πηγαίνετε ένα παιχνιδάκι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ επειδή το παιδί με ζητάει μόνο, βλέπεις την τηλεόραση, διαφημίσεις. Γιαγιά, πάρε μια σερενάτα. Γιαγιά, θέλω μερέντα. Και μετά το παιδί με λέει, ας πούμε, γιατί εγώ δεν είμαι εκεί να παρακούθα. Γιαγιά, γλύψε με το ψωμί. Το έβαλα να φάει μερέντα και ψωμί. Γιαγιά, γλύψε με το ψωμί. Τι λες, λέω, μωρό μου, γιαγιά, δεν κάνει να γλύβουν τα ψωμιά των εγγονών. Η άλλη γιαγιά το γλύφει. Αααα! Τι δίνουν τα εγγόνια την άλλη γιαγιά, στεγνά. Το μόνο παράπονο που έχω από την ύφη μου είναι ότι επιτρέπει, βασίζεται σε αυτήν τη γυναίκα παιδιά. Που η γυναίκα μπορεί να έχει πρόβλημα, εντάξει. Αλλά η ύφη μου δεν πρέπει να τη βασίζεται παιδιά. Εγώ φοβάμαι με αυτά που τη βασίζεται. Διότι όταν γλύβει το ψωμί του παιδιού. Και το μόνο που βρήκε να πει όταν έκανα εγώ παρατήρηση είναι: δεν λέω γιαγιά, δεν έχω σάπια δόντια. Και γυρνάει και λέει στο παιδί: εγώ δεν έχω σάπια δόντια να πει στη γιαγιά σου. Και ήρθε το παιδί και με λέει: γιαγιά μου είπε δεν έχει σάπια δόντια. Το πρόβλημα είναι αν έχει σάπια δόντια. Εσκίνηλο τρώει από τη μάνα τη, γλύφει η μάνα τη το ψωμί το δικό τη. Ναι, το παιδάκι. Τι πράγματα είναι αυτά. Το παιδάκι στη μέση το έχετε κι εσεί όμω. Η μία λέει το ένα και. Εγώ το παιδί τώρα δεν θέλω να το βάλω μίσος με τη γιαγιά του και μετά. Ναι. Τα λέω τα καλύτερα για τη γιαγιά του, γιατί δεν, τα παιδιά δεν είναι να κάνουν αντιπαράθεση μέσω των παιδιών. Σωστό. Απλώς το είπα επειδή εκείνη την ώρα θάμαξα, λέω γλύφει το ψωμί. Καλά, εσείς κυρία μου, γιατί δεν το λέτε στην ύφη σας. Κυρία Πέννη μου, έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια είναι άλλη ιστορία με την κυρία Ντίνα, πάμε σε άλλο θέμα. Αλλά εσείς γιατί δεν πιάνετε. Γιατί είναι ψυχολογικά. Ωραία τα ψυχολογικά, τα σεβόμαστε. Γιατί είναι ψυχολογικά. Λοιπόν, καταρχάς. Δεν λέει στην ύφη της στο γιο της. Λοιπόν, κυρία Πέπη μου, είναι μια διαφορετική ιστορία από αυτή της κυρίας Ντίνας. Και θέλω να ρωτήσω το εξής στην κυρία Ντίνα. Κυρία Ντίνα, εσείς παίρνετε σύνταξη, έτσι δεν είναι? Όχι 250 ευρώ που παίρνει δυστυχώς η κυρία Πέπη. Παίρνετε πολύ καλύτερη σύνταξη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, σας είπα. 900 ευρώ παίρνω, αλλά κάνω οικονομία κι εγώ για να βγάλω τα λεφτά για τα πετρέλαια να δίνω και στο παιδί. Και η συμπεθέρα δεν μπορεί να κάνει λίγο οικονομία και εκείνη να μπορέσει να βάλει το πετρέλαιο. Αλλά κοιτάει να βάζει ρούχα μοντέρνα και να το παίζει μπεμπέκα. Τι σημαίνει είναι ότι δεν έχει, είναι πώς ξοδεύει. Έχει δηλαδή. Έχει και η συμπεθέρα λεφτά. Θα μπορούσε να κάνει λίγη οικονομία και να μπορεί να βγάλει βάλει μωρέ, το πετρέλαιο. Μωρέ, τι οικονομία, παίρνει 250 ευρώ, θα κάνει οικονομία. Τι λέει αυτή, λέει την άλλη. Πιστεύω, της αρέσει, βρίσκει δικαιολογία για να είναι μέσα στα παιδιά. Κάτσε λίγο με το τέλα. Λοιπόν, για πείτε. Πώς τη λένε? Ντίνα, Ντίνα. Ντίνα, Ντίνα. Κυρία Ντίνα, θα σας πω κάτι. Εάν εμένα στην πετέρα μου δεν είχε και πήγαινε να ζεσταθεί η εγγόνια μου, δεν θα με πείραζε καθόλου. Εάν δεν είχε, δεν θα με πείραζε καθόλου ακόμη και από το στέρημά μου να τη δώσω και από το πιάτο το βαΐ που τρώω. Αλλά έχει πολύ περισσότερα από μένα. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Γιατί δεν χορταίνει, θέλει να αρπάζει. Είναι τέτοιο το συνείδητο, είναι η αρρώστια. Τέτοια αρρώστια πρώτη φορά είδα εγώ.
πάντα εις βάρος των αλλωνών και ποτέ εις βάρος δικό της. Ναι, εσάς κύριε Αντίδα, από ό,τι κατάλαβα, έχει η συμπεθέρας, απλά τα διαχειρίζεται λάθος. Όχι ότι έχει πολλά, αλλά θα μπορούσε να κάνει λίγη οικονομία από τα λούσα και τις φιγούρες που κάνει, να έχει το πετρελαιό της. Εγώ πιστεύω ότι το εκμεταλλεύεται και εκείνη. Εκμεταλλεύεται την παρέα δηλαδή των παιδιών. Μάλιστα. Αυτό εννοώ. Εάν και αυτό για δικαιολογία, αυτό για να είναι μέσα στα παιδιά. Είναι μερικοί άνθρωποι που νομίζω. Και αφού μάλιστα, το δέχονται τα παιδιά, δεν σας πειράζει. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Πέπη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πέπη μου. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που με ακούσατε. Καλημέρα, κυρία Πέπη μου. Γεια σας. Και θα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Από την Καβάλα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Κοντά και έχουμε την κυρία Ελισάβετ με τα τεσσάμεσα. Ο Νικόφος σου μιλάω. Καλημέρα, Ελισάβετ μου. Καλημέρα, Κατερινά, και χρόνια πολλά για την γιορτή σου που πέρασε. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Έχω ξαναπάρει τηλέφωνο. Χαίρομαι πολύ που σε ξανακούω. Θέλω να πω εν ολίγης ότι είναι ανθρώπινο να βοηθάμε σε τέτοιους καιρούς. Τώρα μπορούμε να αποδείξουμε όλοι ότι μπορούμε να είμαστε άνθρωποι. Και αν ό,τι άλλο, εμείς οι μαμάδες πρέπει να βοηθάμε τους γιους, τις κόρες, οποιοδήποτε παιδί μας, γιατί και η κόρη παιδί είναι και ο γιος κόρη, η νύφη παιδί μας είναι. Ωφελείται βέβαια και ο γαμπρός ή η νύφη αντίστοιχα, αλλά πάνω απ' όλα βοηθάμε το παιδί μας. Άσχετα αν ωφελούνται και άλλοι. Και δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτό. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και παιδιά μικρά, τα οποία χρειάζονται άμεσα ζεστασιά. Αυτό ήθελα να πω. Είναι θέμα ανθρωπιάς καθαρά. Κάνεις ένα καλό και θα στο δομήσει ο Θεός. Άρα, εσείς πιστεύετε, άλλο, Αλεξάνδρα δεν... μου, εσύ πιστεύεις, Ελισάβετ μου, συγγνώμη. Ναι. Ελισάβετ μου, εσύ πιστεύεις ότι καλά κάνει ο γιος της κυρίας Ντίνας και έχει τη συμπεθέρα. Δεν άκουσα. Εσύ πιστεύεις, ναι, γιατί είπες για την κυρία Ντίνα, ότι καλά κάνει ο γιος της κυρίας Ντίνας και έχει τη συμπεθέρα. Βεβαίως καλά κάνει. Μάλιστα. Γιατί και η αντίστοιχη πλευρά να ήταν, η μάνα του γιου τέλος πάντων να είχε πρόβλημα, πάλι δεν θα ήθελε και αυτή κάποιος να τη σκεφτεί. Ωραία. Τι συμβουλεύεις την κυρία Ντίνα να κάνει. Συμβουλεύω με όλη μου την αγάπη να βοηθάει τα παιδιά της, το γιο της, αν το θέλει το πάρουμε έτσι μόνο, και να μην κοιτάει αν ωφελείται η νύφη ή η συμπεθέρα ή κανένας άλλος. Κυρία Ντίνα μου. Ναι, εγώ όμως δεν θέλω να έχει πολλά πολλά με τη γιαγιά το παιδί, γιατί σας είπα πριν τη Τούλη και το καλοκαίρι που κάθεται και το βάφνει και του φέρεται. Συγχωρείτε λίγο, κυρία Ντίνα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Κυρία Ντίνα, το παιδί είναι σε διακριτική ευχέρεια των γονιών το πώς θα τον νουθετήσουν και πώς θα τον μεγαλώσουν. Και αν κρίνουν και οι ίδιοι ότι αυτά που λέει και η γιαγιά δεν είναι σωστά, θα κοιτάξουν να κάνουν μια παρατήρηση στη γιαγιά ώστε να μην τα ξαναπεί. Δεν μπορείτε εσείς να απαγορέψετε στην συμπεθέρα σας να βλέπει τον γονάκι της. Εμένα δεν είπα να μην το βλέπει, αλλά όταν είναι και όλη μέρα μαζί, δίνει πολύ κακό πρότυπο. Αυτό λέω. Γιατί δεν είναι θέμα να τη συμβουλεύει. Οι γονείς θέτουν τα όρια όμως, κυρία Ντίνα, όχι εσείς. Ποτέ την απέτηση να μείνει εδώ ή τέλος πάντων να κρίνει αν έρχεται η μάνα μου εδώ. Μόνη μου προσφέρομαι που φιλοξενώ την πεθερά μου, είτε το Χριστούγεννα, το Πάσχα, είτε είναι ανθρώπινο πάλι. Ό,τι διαφορές και αν έχουμε με την οικογένειά μας, είναι η οικογένειά μας. Και το ανθρώπινο μέρος πρέπει να μείνει έτσι όπως έχει. Δυστυχώς δεν περνάμε μόνο οικονομική κρίση, από ό,τι καταλαβαίνω, περνάμε και ηθική και κοινωνική. Και πρέπει να μας δοθεί ευκαιρία επιτέλους να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να μην σας απασχολεί τι θα κάνει ο γιος με την ύφη ή με την συμπεθέρα ή με οποιοδήποτε. Εσείς βοηθήστε το παιδί σας. Και στην τελική, όταν προσφέρεις κάτι, κυρία Ντίνα μου, δεν το προσφέρεις με κάποιο αντάλλαγμα, το δίνεις μόλις στην καρδιά. Άμα είναι δηλαδή να δίνεις τα λεφτά για το πετρέλαιο και να το χτυπάς και να εκβιάσεις, τότε κάνεις το λοιπόν, για μένα είναι δύο διαφορετικά θέματα, παιδιά. Και γίνεσαι και είναι κακός, ένα το θέμα του γιου σας και άλλο το θέμα της συμπεθέρας. Το πετρέλαιο το δίνετε για το γιο σας. Και για μένα οφείλετε να συνεχίσετε να το κάνετε, εφόσον έχετε πάρει αυτή την απόφαση και θέλετε να βοηθάτε τα παιδιά σας. Το θέμα της συμπεθέρας και το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μπορείτε να το λύσετε με δύο τρόπους. Κατ' εμέ. Ένα είναι να πιάσετε τη συμπεθέρα και να μιλήσετε τη δυο σας, ότι θεωρώ ότι το παιδί είναι πάρα πολύ μικρό, ένα κοριτσάκι 8 χρονών, να του μιλάμε για γόρια, να του βάζουμε κραγιόν και. Και το δεύτερο, αν δείτε και δεν καταλαβαίνει, είναι να πιάσετε το γιο σας. Δεν είμαι μητέρα, αλλά έχω μεγαλώσει κι εγώ με δύο γιαγιάδες που είχαν διαφωνίες πολλές μεταξύ τους. Κυρίως εντάξει, μία μεγάλωσε, τέλος πάντων άλλη ιστορία αυτή, αλλά πάντα οι γιαγιάδες, η μία θα πει για την άλλη, υπάρχουν αυτά. Με τη συμπεθέρα δεν είναι καλή λύση αυτό που είπες. Θα μακελευτούν, θα φαγωθούσα τα σκυλιά. Γιατί δεν είναι λύση, παιδιά. Γιατί είναι δύο μεγάλες γυναίκες
και η μία με την άλλη έχουν και ανταγωνισμό από τη μία μεριά και θα αισθανθεί μία, δηλαδή η συμπεθέρα, ότι την πικάρει και ότι την κάνει παρατήρηση και ότι θεωρεί ότι δεν είναι καλή γιαγιά. Γιατί το έχω ζήσει αυτό σε άλλες περιπτώσεις, όχι σε δική μου περίπτωση. Είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει την ισορροπία στο θέμα των παρατηρήσεων. Να μπλεχτεί την ιστορία για το θέμα του παιδιού, που είναι το πιο σοβαρό, κυρία Αντίνα μου, σε όλο αυτό το πράγμα, να μπλεχτεί η μάνα με τον πατέρα. Να πιάσετε την ύφη σας, να πιάσετε και το γιο σας και να πείτε: παιδιά, έχω δει 2-3 πράγματα. Δεν είναι καλά για το κοριτσάκι μας, τον Ντινάκι, να λέγονται και να υπόνονται αυτά. Εγώ νομίζω ότι το θέμα του εγγονιού λίγο το χρησιμοποιεί η κυρία Αντίνα τώρα. Καταρχάς, Ελισάβετ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Κυρία Αντίνα μου, μιλήστε με το γιο σας. Μιλήστε με το γιο σας. Αυτή είναι η λύση. Και αφήστε τις απειλές ότι θα τους δώσω λεφτά για να μείνουν σπίτι μου. Θα ξεβολέψετε μια οικογένεια για να νιώθετε εσείς ότι τους έχετε μαζί σας. Εγωιστικό. Ξεκάθαρα. Εγωιστικό, αλλά εγώ δεν θα στερούμε. Γιατί και εγώ για αυτά τα χρήματα δύσκολα τα βγάζω. Για το παιδί σας στερείστε. Για να δεν φαίνω τη συμπεθέρα να πηγαίνει να λέει αυτά τα για πράγματα. Για το παιδί σας το κάνετε. Για το εγώ. Έχουμε και άλλη λύση όμως. Δεν επηρεάζει άσχημα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό. Καλημέρα. Καλά ξεμπερδέματα να πω. Να σου πω κάτι όμως, αν δεν θέλετε να πληρώσετε το πετρέλαιο, μπορείτε να τους κάνετε εδώ τις υπέροχες κουβέρτες. Να τυλίγονται με κουβέρτες μέσα στο σπίτι και η πεθερά και ο γιος σας και η νύφη σας, σαν αυτές που θα μας δείξει η Μέρη με την Εύη. Καλημέρα, κορίτσια! Καλημέρα! Καλημέρα, Κατερίνα. Εγώ έχω φέρει το χειμώνα. Έχω μία καλεσμένη να σας την